Λοιπόν, Στέλιο, για πες μας κάποια νέα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Τι γίνεται. Να θέλετε να βγάλω το κουτί. Βγάλε. Να βάλω γυαλί. Βάλε. Κοιτάξτε τώρα τσαχπινιά που θα έκανα. Εγώ τώρα που θα τη συναντούσα αυτήν, ναι, και θα βγάζα το ναι. πανοφόρι, θα έκανα και ένα τάκ. Δεν χρειάζεται. Αλλά... Ωραία. Κοίταξε, αυτό το ντεπιές που δείχνει ντεπιές με αυτά τα δύο λούρεξ είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία με τα μαλλιά σου. Ίσως αυτά να δίνουν χρώμα στα μαλλιά, δεν ξέρω. Ωραία τα κοσμήματα. Ωραίο το παντελόνι, ωραία και η ζώνη. Και σταματάω εκεί, σε αυτό το look. Δεν σας αρέσει το μπουφάν? Μου αρέσει το σακάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν μου αρέσει με αυτό το look. Αλήθεια. Έχει τελείως διαφορετικό ύφος. Ναι. Και δεν έρχεται σε μια ωραία κόντρα. Θα ήθελα σίγουρα ένα παλτό και όχι τζάκετ. Γιατί εκεί που τελειώνει το τζάκετ, από κάτω απλά είναι ένα παντελόνι συμβατικό, με συμβατικά παπούτσια, ναι, όλο ναι. το look δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα κομψό look ναι. που το μόνο διαφορετικό που έκανε είναι να βάλεις ένα vintage jacket από πάνω, το οποίο δεν πάει. Ναι. Άρα έχουμε ένα look το οποίο από μέσα είναι κομψό, χωρίς να μας δίνει κάτι. Τα lurex δηλαδή δεν κάνουν πρόταση με γιατί το παντελόνι. Γιατί δεν έχεις ξαναδεί εσύ lurex με παντελόνι. Lurex ζακέτα δηλαδή με ένα παντελόνι. Lurex μπλουζάκι με lurex ζακέτα με το παντελόνι αυτό με τη γελάδα, το καταπληκτικό που δίνει πρόταση. Τι, ποια είναι η πρόταση? Πηγαίνει η απόχρωση εξαιρετική, να το ξαναβάλω. Παιδί μου, ακούς τι λες. Εγώ ναι. Ποια είναι η πρόταση? Μα που της αρέσει πάρα πολύ. Μα δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο. Απλά ξέρεις, σκέφτομαι τι να. Ποιο είναι το νόημα αυτή τη εικόνα τώρα. Κάπω δεν είναι πολύ πετυχημένο με τι υφέ. Ναι. Ούτε πολύ λάθος, ούτε ωραίο. Λοιπόν, τι είναι αυτό το look? Πολύ ωραίο. Αλλά... Εξαιρετικά εξαιρετικό, αλλά εντάξει, ήσυχο για μένα. Βαρετό θα έλεγα εγώ. Όπω. Προβλέψιμο. Δημήτρη μου. Και το βαρετό και το ένα. Αμάντα μου. Ναι. Ωραίος χρωματικός συνδυασμός. Ναι. Θα σου πω εγώ ποια είναι τα λάθη που βλέπω ότι έχεις κάνει. Mm-hmm. Ωραία τα λούρεξ. Ίσως, όχι ίσως, σίγουρα θα έβγαζα το ένα κόσμα. Θα κράταγα μόνο αυτό στο λαιμό. Αυτό ή αυτό. Και θα έβγαζα το κάτω. Okay. Γιατί και τα δύο μαζί δεν ταιριάζουν. Ναι. Σίγουρα δεν θέλει καστόρι κάτω, το οποίο σαν υλικό δεν ταιριάζει με τίποτα άλλο πάνω σου. Μόνο με τη τσάντα που είναι και αυτή λίγο ματ. Θα ήθελε ένα παντελόνι όμως μπάγκι, ναι. όπως φόραγε στο προηγούμενο επεισόδιο η Διονυσία. Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω τη ζημιά την κάνει το κάτω μέρος. Ναι. Το παντελόνι που είναι πολύ βαρετό σε σχέση με το τζάκετ που είναι το κυρίαρχο ρούχο πάνω σου. Ναι. Αλλά σαν πατρόν το παντελόνι είναι πολύ βαρετούλι, όπως και βαρετές είναι οι μποτούλες που φοράς. Όχι. Είναι μποτούλες παντελονάκι και πάνω είσαι φοβερή. Mm. Εκεί είναι το λάθος. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβα. Το κάτω μέρος είναι που χωλαίνει. Το πάνω κούκλα. 50%. Και πάμε τώρα στη Σοφία μας. Μου αρέσει από τη μέση πάνω. Από τη μέση κάτω είναι λίγο βαρετό για μένα. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πρόταση να φορέσεις ένα ζευγάρι ωραία παντελόνια που δεν είναι κοντά. Χρειάζεσαι πιο ιδιαίτερο παντελόνι ή πιο ιδιαίτερο παπούτσι. Okay. Αλλά από τη μέση πάνω μου αρέσει πάρα πολλά. Okay, και τα μαλλιά σου έτσι και με τα γυαλιά. Να σου δώσω αυτό. Και σεξι, και σήμερα. Εγώ. Βέβαια. Σεξι είναι αυτό. Μια χαρά η σεξι είσαι. Καλά, άμα είμαι σεξι και σήμερα πρέπει να μου βάλει και ένα βαθμό παραπάνω. Δεν το είπες και το περίμενα. Έλα, άμα ήμουν δηλαδή είμαι και σεξι σήμερα, λοιπόν, δεν έπρεπε να πάρω ένα βαθμό παραπάνω. Τελική βαθμολογία 7,6. Έλα, πήγαινε.